Καλησπέρα. Ονομάζομαι Στεφάνου Κώστας και είμαι πυρηνικός ιατρός. Μαζί με την ομάδα της Σπαρτάπολης, εδώ και αρκετά χρόνια, επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο που θα μπορούσε να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τη Σπάρτη και τη Λακωνία γενικότερα. Πώς όμως γεννήθηκε η ιδέα? Κατά τις επισκέψεις μας στα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης, διαπιστώσαμε ότι μεγάλο πλήθος κόσμου επισκέπτεται τα ελληνικά τμήματα των μουσείων, στο Λούβρο, στο Βρετανικό Μουσείο, στο Βερολίνο, όπου θαυμάζει τον ελληνικό πολιτισμό και τα παράμιλα έργα των προγόνων μας. Ειδικότερα, ήταν ξεχωριστή εμπειρία η επίσκεψή μας στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο, όπου χιλιάδες κόσμου, αγγλόφωνοι, ισπανόφωνοι, γερμανόφωνοι, υπομονετικά περίμεναν σε ατελείωτες ουρές να θαυμάσουν την Ακρόπολη της αρχαίας Περγάμου. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό το συνέστημα που βιώνει ο επισκέπτης όταν περπατά στο χώρο του ναού, ο οποίος είναι πλήρως αναστηλωμένος σε φυσικό μέγεθος. Είναι μοναδική η συγκίνηση που νιώθει ένας άνθρωπος και ειδικότερα ένας Έλληνας να περπατάει σε έναν αρχαίο ελληνικό ναό. Μετά όμως τη συγκίνηση έρχεται η απορία. Γιατί πρέπει ένας Κινέζος, ένας Βραζιλιάνος ή ένας Καναδός να ταξιδέψει στο Λονδίνο ή στο Βερολίνο για να γνωρίσει τον ελληνικό πολιτισμό? Γιατί αυτές οι πόλεις να καρπώνονται την υπεραξία της δικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς? Εμείς στον τόπο μας, όπου όποια πέτρα και αν σηκώσουμε, έχουμε μια ιστορία 2.500 χρόνων. Δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτόν τον τεράστιο πλούτο? Έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Τι είναι όμως η Σπαρτάπολης? Είναι μια πρόταση για τη δημιουργία ενός ιστορικού θεματικού πάρκου με το όνομα Σπαρτάπολης. Μια ανακατασκευή της αρχαίας πόλης σε φυσικό μέγεθος. Μια ζωντανή αναπαράσταση στην κοιλάδα του Ευρώτα, στα ίδια χώματα που περπάτησαν ο Μενέλαος, ο Λυκούργος και ο Λεωνίδας. Μια πύλη στο χώρο χρόνο. Ένα ζωντανό ταξίδι σε μια ρεαλιστική αναπαράσταση με την αγορά, τα δημόσια κτίρια, το στάδιο, τους ναούς και τα αγάλματα. Ο ταξιδιώτης, μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, στον τόπο και στα χώματα της αρχαίας πόλης, θα βιώνει με τις αισθήσεις του και το συναίσθημά του μια ζώσα ιστορία. Περπατώντας παράλληλα στο χθες και στο σήμερα, ανάμεσα στην αγορά και το στάδιο, το γυμναστήριο και τους καλαμιώνες, η ιστορία θα γίνεται βίωμα, ρίγος και συγκίνηση, ο πολιτισμός άγγιγμα και το μήνυμα εκείνων παλμός και ψυχής αγωγή. Εδώ βλέπουμε μία σύντομη, τρισδιάστατη, εικονική αναπαράσταση αρχαίας ελληνικής πόλης. Φανταστείτε κάπως έτσι τη Σπαρτάπολη. Αληθινή και σε φυσικό μέγεθος. Ζωντανή και φιλόξενη, γεμάτη κόσμου, κάθε φυλής και χρώματος, από κάθε γωνιά του πλανήτη, σε μια γιορτή πολιτισμού και αδελφοσύνης. Μια μοναδική εμπειρία για τους μεγάλους, μια βιωματική γνώση για τα παιδιά. Ένα μαγικό ταξίδι στο μύθο και την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, ένα όνειρο ζωής για κάθε άνθρωπο. Ο επισκέπτης θα περπατάει στην αρχαία αγορά. Θα βλέπει ζωντανά τα εργαστήρια πολιτήρια της αγκιοπλαστικής, της ζωγραφικής, της μεταλλουργίας και της υφαντουργίας. Θα παρακολουθεί πώς φτιάχνονταν τα σπαθιά και οι ασπίδες, οι μανδύες και οι περικεφαλαίες. Θα αγοράζει ενθύμια από πυλό και αγαλματίδια από μάρμαρο και μέταλλο. Τεχνίτες θα αναπαράγουν την αρχαία τέχνη. Στις στοές με τα καταστήματα θα γεύεται και θα αγοράζει όλα τα εκλεκτά προϊόντα της Λακωνικής γης. Λάδι, ελιές, πορτοκάλια, μέλι, κρασί και άλλα. Θα μπαίνει στους ναούς και θα ζει την ατμόσφαιρα του μυστηρίου. Θα αγορεύει στην απέλα. Θα συμμετέχει σε συνέδρια και εκδηλώσεις στα δημόσια κτίρια. Θα ακουμπάει τα αγάλματα των θεών και των ηρώων. Θα απολαμβάνει φιλοσοφικούς περιπάτους σε ένα μοναδικό τοπίο. Θα περπατάει δίπλα στους αρχαίους στρατιώτες. Θα συναγωνίζεται αθλητές στο στάδιο. Θα έχει βιωματική γνώση της καθημερινής ζωής των αρχαίων Σπαρτιατών. Γιατί όμως τη Σπάρτη? Έχει αυτή η πόλη τις προϋποθέσεις
της ιστορικής μνήμης. Ναι, απόλυτα. Γιατί η Σπάρτη έχει ένα τεράστιο ιστορικό βάρος. Γιατί έχει ένα μοναδικό παγκόσμιο brand name. Γιατί κάθε πολίτης στον κόσμο έχει στο συλλογικό του ασυνείδητο τη Σπάρτη. Γιατί στα αρχέτυπα των ηρώων, των μεγάλων μαχών, της φιλοπατρίας, της συλλογικότητας, του μύθου και της ιστορίας, όλα έχουν μέσα τους τη Σπάρτη. Γίγαντες της παγκόσμιας τέχνης και του πολιτισμού εμπνεύστηκαν και αναπαρήγαγαν τα ιδανικά και τις αξίες αυτής της μοναδικής πόλης. Μικρό δείγμα. Η αποθέωση του Ηρακλή, πρόγονου των Σπαρτιατών, κούπελ 1688. Η Λίδα, μητέρα της ωραίας Ελένης και ο Κύκνος, Λεωνάρντο Νταβίντσι, 1508. Η Λίδα του Σαλβαντόρ Νταλή, 1949, πρόσφατα. Η ωραία Ελένη, Γκουστάβ Μωρεό, 1895. Ο Λικούργος παίρνει χρησμό από την Πυθία, Ευγένιος Ντελακρουά, 1835. Ο Λεωνίδας της Θερμοπύλες, Ζακ Λουί Νταβίντ, 1814. Είναι αμέτρητα τα έργα των ζωγράφων, των καλλιτεχνών, των φιλοσόφων και των ιστορικών που με δέος και αγάπη ξαναγυρνούν σε αυτόν τον ιερό τόπο για 2.500 χρόνια. Έχουμε το μύθο, την ιστορία, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Έχουμε το δικαίωμα, τη μνήμη και την υποχρέωση να ξαναγράψουμε ιστορία. Έχει όμως η Σπάρτη την ιστορική νομιμοποίηση για την ανακατασκευή μιας αρχαίας πόλης? Ή μήπως μια ασκητική λακωνική κοινωνία δεν είχε τίποτα αξιόλογο να επιδείξει? Εδώ έχουμε μια κλασική διαστρέβλωση της ιστορίας. Έχουμε στο μυαλό μας τα λίγα αρχαιολογικά ευρήματα που δεν αντανακλούν την πραγματική εικόνα της αρχαιότητας. Η Σπάρτη υπέστη κατά το παρελθόν μεγάλες καταστροφές, από σεισμούς, λαιλασίες και βαρβαρότητες. Ο Λέθριο ήταν το πέρασμα του Γάλλου Αβά Φουρμών από την περιοχή το 1730. Ο μοχθηρός αρχαιοκάπηλος, με ένα συνεργείο 60 εργατών επί 53 συνεχείς ημέρες, κατέστρεφε τα πάντα. Ο ίδιος υπαρηφανευόταν σε επιστολή του ότι δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα. Πάνω από 2.500 μνημεία, έργα τέχνης και επιγραφές καταστράφηκαν από τη βαρβαρική μανία του. Η αρχαία Σπάρτη ήταν μια πανέμορφη πόλη με λαμπρά δημόσια κτίρια, ναούς και αγάλματα. Ο Παυσανίας, στις περιηγήσεις του, στον τρίτο τόμο τα Λακωνικά, περιγράφει αναλυτικά σε 7 κεφάλαια την πόλη και τα μνημεία της, που όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, αξίζει κανείς να δει. Αναφέρει την αγορά με την επιβλητική περσική στοά, χτισμένη από τα λάφυρα των μυδικών πολέμων, διακοσμημένη με κύονες και πλήθος αγαλμάτων από λευκό μάρμαρο. Περιγράφει την Ακρόπολη με το ιερό της πολιούχου Χαλκιίκου Αθηνάς. Το αρχαίο μαρμάρινο θέατρο. Τον δρόμο, το μέρος όπου νέοι ασκούνταν στο τρέξιμο με τα ιερά και τα αγάλματα γύρω από αυτόν. Εδώ βλέπουμε το δρόμο όπως τον φαντάστηκε ο Χόφμαν σε γραβούρα του 1879 βάσει της περιγραφής του Παυσανία. Στην περιοχή Λιμναίων, ιερό αφιερωμένο στην ορθή Αρτέμιδα. Ένα μεγάλο πλήθος από μνημεία αναφέρονται με λεπτομέρεια σε 7 κεφάλαια. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ιερά της Αθηνάς, του Δία, του Ασκληπιού, του Διονύσου, τα γάλματα του Ηρακλή, του Λικούργου, της Λιτός, της Άρτεμις, της Ήρας, του στάφους του Ορέστη, του Κινόρτα, του Κάστορα, του Βρασίδα, του Παυσανία και πλήθος ναών, βωμών και δημοσίων κτηρίων. Προχωρώντας στις αμίκλες, περιγράφει αναλυτικά όλα τα αξιοθέατα της περιοχής, τους ναούς και τα αγάλματα, έργα του Βαθυκλή και του Γητιάδα. Λεπτομερής είναι η περιγραφή του θρόνου του Αμικλαίου, με τις ανάγλυφες παραστάσεις του από τη μυθολογία. Αναφέρει την ιστορία του Απόλλωνα και του Ιάκυνθου, καθώς και το μνήμα που πίστευαν ότι είναι του Αγαμέμνονα. Η περιήγηση του Παυσανία συνεχίζεται στην αρχαία Θεράπνη, το Έλος, την Πελάνα, τις Κροκαιές, το Γήθιο, τις Γερόνθες, τη Χερσόνησο του Πάρνοντα και του Ταϊγέτου, μέχρι τις Βιές και τα Κύθυρα.
Παντού Ελλάδα. Ιστορία, τέχνη και πολιτισμός. Είναι αλήθεια πολύ όμορφο το όνειρο της Σπαρτάπολης. Μπορεί όμως να γίνει πραγματικότητα. Η Ελλάδα της κρίσης, η Σπάρτη της παρακμής, η διεθνή συγκυρία μας επιτρέπουν να επιχειρήσουμε. Όλοι βιώνουμε μια πρωτόγνωρη πραγματικότητα. Η παγκοσμιοποιημένη αγορά έχει οξύνει τρομακτικά την ανισότητα. Ο ανταγωνισμός είναι αμήλικτος. Το 1% του πληθυσμού κατέχει το 99% του παγκόσμιου πλούτου. Η οικονομική κρίση στη χώρα μας έχει πάρει τραγικές διαστάσεις. Η Σπάρτη της παρακμής, χωρίς όραμα και σχέδιο, ζει ξανά την εποχή του 50 και του 60. Μαγαζιά κλειστά, αγορά ημιθανή, τα παιδιά της μετανάστες, προλετάρι του πνεύματος σε κάθε γωνιά της γης. Υπάρχει ελπίδα. Μπορούμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Πιστεύουμε ότι όλοι πήραμε το μάθημά μας. Οι πολιτικοί, οι πολίτες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιστήμονες και οι εργάτες, οι έμποροι και οι αγρότες, πρέπει να αναρριχηθούμε μέσα μας. Να ξαναδούμε τις επιλογές μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας απέναντι στην πατρίδα και τα παιδιά μας. Η κρίση μπορεί να γίνει ευκαιρία. Ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός, κορεσμένος από την υπερκατανάλωση, αναζητά πάλι τις ρίζες του, στον άνθρωπο και τη φύση. Η Ελλάδα γλύφει τις πληγές της και προσπαθεί να βάλει τάξη στο χάος. Οι πολιτικοί δεν έχουν πια αντιπαροχή τα όνειρά μας. Οι πολίτες μετρούν τα λόγια και τις πράξεις τους. Κάτι αλλάζει. Ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς. Η Σπάρτη αναζητά την υπέρβαση, το χαμόγελο στο πρόσωπο των παιδιών, δουλειά στα χέρια των γονιών τους, όραμα και σχέδιο για ένα καλύτερο αύριο. Μπορεί η Σπαρτάπολης να συμβάλλει σε αυτό? Μπορεί αυτό το σχέδιο να γίνει μοχλός ανάπτυξης για τη Σπάρτη και τη Λακωνία? Οι αριθμοί λένε ναι. Γύρω από το μηνωραδικό άξονα, τουρισμός, πολιτισμός, φιλοσοφία, η Σπαρτάπολης μπορεί να φέρει πάνω από 1 εκατομμύριο τουρίστες το χρόνο. Παράλληλα, μπορούν να αναπτυχθούν πολλές άλλες δραστηριότητες με τεράστια πρωτογενή και δευτερογενή ωφέλη. Ποιοτικός τουρισμός με σημαντική παράταση του χρόνου παραμονής σε σύγχρονες εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας των επισκεπτών. Συνεδριακά κέντρα, βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες οπτικοακουστικών μέσων 3D και virtual reality. Αξιοποίηση και ανάδειξη της αρχαίας Σπάρτης, της Ακρόπολης, του θεάτρου, του Μενελάιου, με ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Μόνιμη έκθεση των υπέροχων ψηφιδωτών. Αναβάθμιση του Μιστρά και των άλλων βυζαντινών μνημείων μέσα από την ανάδειξη της λαμπρής ιστορικής συνέχειας του τόπου. Πολιτισμική, φιλοσοφική και θρησκευτική ανάταση για έναν άλλο ποιοτικό τουρισμό που θα σκύβει ευλαβικά στο παρελθόν και θα φουγκράζεται τα διαχρονικά μηνύματα αυτής της ιερής γης. Συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις παγκόσμιας εμβέλειας μπορούν να ξαναφέρουν τη Σπάρτη στο διεθνές προσκήνιο. Ακόμα με άξονα της Σπαρτάπολη, μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί ένας ενιαίος τουριστικός σχεδιασμός για την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού με έμφαση στους νέους, τους μαθητές και τους φοιτητές, στο συνεδριακό τουρισμό, τους φυσιολάτρες και άλλους. Με προβολή του άγνωστου και ιδιαίτερου φυσικού κάλους της περιοχής, με τα εκπληκτικά βουνά του Ταϊγέτου και του Πάρνωνα, που προσφέρονται για πεζοπορία, κατασκηνώσεις φυσικής ζωής, ορειβασία και άλλες δραστηριότητες. Με την αναβίωση κλασικών αγωνισμάτων, την αναβάθμιση του Σπάρταθλου και της Σπαρτακιάδας, με την αξιοποίηση του Ευρώτα. Επίσης, με αφορμή τη Σπαρτάπολη και τον ενιαίο τουριστικό σχεδιασμό, θα αναπτυχθούν και οι περιφερειακές δυνάμεις της Λακωνίας. Το Γήθιο, η Μονεβασιά, η Μάνη, αλλά και όλες οι πανέμορφες και αναξιοποίητες παραλίες του νομού θα γνωρίσουν μεγάλη άνθηση. Είναι όμως η Σπαρτάπολη μια επενδυτική πρόταση αποδοτική και συμφέρουσα? Θα βρεθεί κάποιος φορέας που θα θελήσει να επενδύσει σε ένα τόσο μεγάλο έργο? Αρκεί μόνο μια καλή ιδέα? Όχι, δεν αρκεί. Χρειάζονται μια σειρά από προϋποθέσεις.
η συνένεση της κοινωνίας, η σοβαρότητα και η αναπτυξιακή λογική της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας. Ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο. Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού φορέα για την υλοποίηση έργων υποδομής και το σχεδιασμό ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων. Χρειάζεται επίσης η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης από το δημόσιο τομέα, το Δήμο και την Περιφέρεια, αναγκαία προϋπόθεση για την προσέλκυση των ενδιαφερόμενων φορέων και επενδυτών. Η ίδια Σπαρτάπολης αποτελεί μια άκρως δελεαστική επενδυτική πρόταση. Αν αναλογιστούμε ότι 1 εκατομμύριο τουρίστες με μέσο όρο 1.000 ευρώ κατ' άτομο για πενθήμερη παραμονή σημαίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο στην τοπική οικονομία, ποσό που μπορεί να αλλάξει την εικόνα της περιοχής, να δημιουργήσει τεράστια πρωτογενή και δευτερογενή ωφέλη, θεαματική ανάπτυξη όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων με κύριους τομείς, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τον πρωτογενή τομέα. Δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής και αύξηση του κατακεφαλή εισοδήματος των κατοίκων, με ουσιαστικά ωφέλη στο ΑΕΠ και την εθνική οικονομία. Η διεθνής εμπειρία καταγράφει τη στροφή του τουρισμού σε θεματικά πάρκα και σε άλλες ειδικές μορφές του τουρισμού και υπηρεσιών, όπως τα θαλάσσια πάρκα, ο ιατρικός τουρισμός και άλλα. Υπάρχουν χιλιάδες θεματικά πάρκα σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική και την Κίνα, την Ευρώπη και την Αυστραλία, όπως παραδείγματος χάρη το Νάσβιλ στο Τένεσι, με το αντίγραφο του Παρθενώνα να προσελκύει χιλιάδες τουρίστες, το Ντίκενς στην Αγγλία, με μια ρεαλιστική αναπαράσταση μιας πόλης από τα παραμύθια του Ντίκενς, το Γκρούτας στη Λιθουανία, με την ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης, το Holy Land στη Φλόριδα των ΗΠΑ, με αναπαράσταση της αρχαίας Ιερουσαλήμ και των παθών του Χριστού, το Empire στην Κίνα, με αναπαράσταση μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας της Μίκρης. Τα 10 μεγαλύτερα θεματικά πάρκα στον κόσμο είχαν το 2011 περίπου 300 εκατομμύρια επισκέπτες. Και η προσπάθεια συνεχίζεται. Όλοι αναζητούν μέσα από νέες ιδέες την ανάπτυξη του τουρισμού τους. Στον ελληνικό χώρο, η προσπάθεια του Κώστα Ναβαρίνο στέφθηκε με επιτυχία και άλλαξε την εικόνα της Μεσσηνίας. Ποιος πυροβόλησε? Ήδη σε αυτόν τον τομέα γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία ιστορικών πάρκων στη Βέρεια και τη Θεσσαλονίκη, για την αρχαία Μακεδονία. Σταμάτησε η οθόνη. Γεωργάκη. Γιώργο. Στο καλύτερο μας πω. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σε... Ναι, με τη φαντασία μας. Λοιπόν, ήδη γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία ιστορικών πάρκων στη Βέρεια και τη Θεσσαλονίκη, για την αρχαία Μακεδονία και το Μέγα Αλέξανδρο, στο Βόλο για την αργοναυτική εκστρατεία και τον Ιάσονα. Ενώ εδώ στη γειτονιά μας, στην Ολυμπία, έχει ξεκινήσει συζήτηση για ένα ιστορικό και μυθολογικό πάρκο. Ο πρώτος και ικανότερος θα επιτύχει. Όπως έδειξε και η Αμφίπολη, όπου καθημερινά 500 επισκέπτες περιμένουν μια είδηση. Το ενδιαφέρον του κόσμου για την ιστορία και τον πολιτισμό είναι διαρκές και τεράστιο. Είχα μια 3D αναπαράσταση της Αμφίπολης, το ξεπερνάμε, το βλέπουμε στη φαντασία μας. Μπορούμε όμως εμείς να ξεφύγουμε από την παρακμή μας, την εσωστρέφεια και τον πεσιμισμό μας? Μπορούμε να ξαναβρούμε την εργατικότητα, τη συλλογικότητα και το δυναμισμό μας? Είμαστε ικανοί να αλλάξουμε την οικονομική μας βάση και να παράξουμε ένα νέο επικοδόμημα? Την απάντηση δίνει ο Γερμανός φιλόσοφος Νίτσε σε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του «Γέννηση της τραγωδίας». Η αλήθεια διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι νίωχοι κάθε επερχόμενου πολιτισμού και σχεδόν πάντα τόσο τα άρματα όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής ποιότητας
σε σχέση με τους συνήχους Έλληνες, οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας αυτά τα άρματα στην Άβυσσο, την οποία ήδη ξεπερνούν με αχίλιο άλμα. Ευχαριστώ. Είναι κανονικά, αναπαράσταση κανονική. Βεβαίως. Αν βάλουμε τον πολλαπλασιαστή που είπε ο κύριος Φούρκας και είναι αποδεδειγμένο από οικονομολόγους, όχι από γιατρούς, βγαίνει παραπάνω. Σαφώς. Αλλά ένα κατηγορείο τουρίστες, εγώ το βρίσκω πολύ, πολύ κίνδυνο να πούμε τι ακριβώς. Εδώ να αναφέρω, συγγνώμη, σαν απάντηση, στη μελέτη που έχει γίνει, που έχει ξεκινήσει στην Ολυμπία, η Ολυμπία βάσει αυτού του οράματος για μυθολογικό πάρκο προσδοκά 1,5 εκατομμύριο τουρίστες. Εγώ είμαι συντηρητικός και λέω ένα. Να δούμε πώς πηγαίνουμε να το τεστάρουμε πιλωτικά και μετά να προχωράμε σε τέτοιου είδους μελλοντικού προγραμματισμού. Δηλαδή, ψηφιακά μπορείς κάτι να το δεις, μπορείς να δεις αν έχει ψηφιμότητα, τι έχει, να έχεις πάλι ένα φύ, ξέρω εγώ, να παίζει. Μπορώ να απαντήσω, γιατί εμένα μας τυγώνεται, αν κατάλαβα. Τώρα ναι, εσένα. Λοιπόν, να απαντήσω εγώ. Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα στους τουρίστες που φεύγουν από την Ελλάδα στα μεγάλα αεροδρόμια της Ελλάδας και τους λένε, ωραία, περάσατε καλά, Τι σας λείπει, τι δεν είδατε στην Ελλάδα, πέστε μας, για να βελτιωθούμε. Η τρομακτική πλειοψηφία, πάνω από 90%, είπε, ερχόμαστε εδώ και θέλουμε να δούμε κάτι σαν πάρκο που να βλέπουμε τη μυθολογία και την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτό είναι μια μεγάλη αναγκαιότητα που το ζητάει ο ίδιος ο κόσμος, ο επισκέπτης εδώ πέρα. Έτσι. Πάρα πολύ μέσα που το λέει και λέει πάμε σπάτη και έρχονται σπάτη. Καλώς είναι ο Μιστράς.
κάνει ενέργεια για τη διαδηματοδότηση αυτού του πράγματος. Όχι, προς το παρόν και... Έχετε κάνει ενέργεια για να ενταχθεί κάπου... Όχι, να... είμαστε στη φάση που μελετήσαμε, συλλέξαμε στοιχεία, είδαμε εμπειρίες από άλλα. Έχουμε επαφές με τοπική αυτοδιοίκηση. Ελπίζαμε να είναι και η περιφέρεια εδώ να τα ακούσει. Προσπαθούμε αυτό να το περάσουμε σε κάποιο αυτοδιοικητικό φορέα, γιατί το επόμενο βήμα, οπωσδήποτε, είναι η χρηματοδότηση μιας μελέτης. Έτσι, πρέπει να υπάρξει μια μελέτη. Και αυτό ξεφεύγει από τις δυνατότητες της μικρής μας ομάδας, το να χρηματοδοτήσουμε μια τέτοια μελέτη. Πάντως, εδώ ήθελα να απαντήσω σε εσάς ένα πολύ κέριο σημείο, ότι αν αρχίσουμε και γυαλίζουμε παγκάκια και βλέπουμε μια κολόνα και τη στρίβουμε και τη σηκώνουμε όρθια και πετάμε και σπαταλάμε γύρω-γύρω πράγματα για ανούσιες καταστάσεις, δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε ούτε 10 τουρίστες παραπάνω. Αυτή τη στιγμή πρέπει, αντί να σπαταλάμε γύρω-γύρω σε ανούσιες καταστάσεις τα ποσά, να επικεντρωθούμε σε ένα project που μπορεί να αλλάξει την εικόνα όχι μόνο της Σπάρτης και της Ακωνίας, αλλά είναι και εθνικό εισόδημα. Απλώς εγώ θέλω να πω ότι όταν πάμε να κάνουμε ένα τόσο μεγαλοδίβολο σχέδιο που έχει κόστος οικοδομών, που έχει infrastructure, πολλά χρήματα πρέπει να βρεθούν πάνω, οι δράσεις μας είναι τεχνογραφικά. Πριν τη συμπήρη της άδειας, τη συμπήρη της άδειας, business plan. Δεν πάω δηλαδή και λέω έτσι κάτι. Άρα, πρέπει να φτιάξουμε μελέτη τώρα στα ελληνικά, μελέτη προεφικτότητας. Προμελέτη εφικτότητας. Μελέτη εφικτότητας, επιχειρηματικό σχέδιο. Και όλα αυτά από ένα δεν είναι ούτως ή άλλως. Δεν είναι εύκολο ότι αν δεν πάμε και κλείσαμε. Τώρα, μέσα σε κάποια από αυτές τις μελέτες μπορεί να μεταφέρει κάτι σαν αυτό που είπα, ψηφιακά, όλο αυτό που λέμε. Μα ψηφιακά υπάρχει. Στο... Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Μπαίνει ο καθένας μέσα και περπατάει στη... Να πω κάτι. Ένα πράγμα πόλη θα μπορούσε να γίνει δημιουργικά εδώ. Δηλαδή ένα ψηφιακό μουσείο με όλες τις διάστατες τεχνολογίες και πλέον σύγχρονες τεχνολογίες που έρχονται και υπάρχουν στην Αθήνα τώρα, ώστε μέσα σε αυτή τις μελέτες που κάνεις να έχεις να δείξεις κιόλας το ενδιαφέρον του κόσμου και να το δούμε μέσα από ένα ψηφιακό πλέον μουσείο, σαν προστάδιο, ώστε μετά όταν πας να βάλεις το δικό σου τελευταίο επιχειρηματικό σχέδιο για να πεις σε μένα ως επενδυτή ή τα ζήτημα δηλαδή ή οτιδήποτε, πρέπει να έχεις στοιχεία και δεδομένα για να το πείσεις. Όχι, τα στοιχεία, να επιχειρηματολογήσω τελευταία φορά, να μην κουράσουμε το ακροατήριο. Εδώ μιλάμε για μια υπέρβαση. Αυτό το 3D και το virtual reality, γιατί είμαι και στην επιστήμη μου και ασχολούμαι εκεί πέρα, είναι μια κατάσταση την οποία μπορεί να τη ζήσει ατομικά ο καθένας στο σπίτι του, μπαίνοντας με ένα link σε ένα χώρο και να κάνει οτιδήποτε. Τελευταία, μάλιστα, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, το έκανε η Ρόδος, η οποία έφτιαξε ένα virtual reality, το οποίο είναι ένα αμφιθέατρο, το οποίο κινείται. Και κινείται βάσει του τι δείχνει η οθόνη. Και είναι ακριβώς μια προσομοίωση μιας κατάστασης. Αυτό είναι εντελώς άλλο πράγμα. Εδώ μιλάμε για μια υπέρβαση. Μιλάμε για μια υπέρβαση που ο Κολομβιανός και ο Αυστραλός θα το κάνει όνειρο ζωής να φέρει τα παιδιά του. Είναι άλλο πράγμα. Ας σε βασανίσω λίγο ακόμα. Τι λέω για νησί εδώ. Προσόρασε από το γραμμό. Συμφωνείς με τα ρήματα. Συμφωνείς με τα ρήματα που λέω. Ναι, και η μελέτη είναι που θα χτυπήσει κανένας με τα επενδυτές. Υπάρχει Ίδρυμα Νιάρχου, υπάρχουν ελληνοαμερικανικές οργανώσεις οι οποίοι ομογενείς θα θελήσουν να επενδύσουν και τόσοι άλλοι. Εύκολο. Ο Return on Investment. Καταλαβαίνεις που ήθελα. Μου λέει ποιος είναι ο βαθμός, όσο λέμε στα ελληνικά, βαθμός ανταπόδοσης. Διονύση, εδώ. Return on Investment. Όσο λέμε βαθμός ανταπόδοσης. Του πρώτη. Λοιπόν, επειδή έχω εμπειρία συνεργασίας με πολυεθνικές εταιρείες και επενδυτικά funds. Ωραία.
Ξέρω πολύ καλά αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα είναι τι περιβάλλον έχουμε, φορολογικό και νομικό. Αυτό δεν είναι στο χέρι σου. Αυτό είναι. Όταν μιλάμε και λέμε οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν μια αλλαγή στην Ελλάδα, πάνω απ' όλα πρέπει να ορίσουν το πεδίο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι επενδυτές. Τα άλλα όλα είναι λεπτομέρειες. Εμείς όμως παρόλα αυτά, όταν το βάλουμε αυτό το σκοπό, πρέπει να το κάνουμε. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δεχτείς τους περιορισμούς μέσα στους οποίους θα είναι. Σαφώς. Γι' αυτό λέμε με. Δεν το κουβεντιάζω τώρα, κάτι που κουβεντιάζω στο φορολογικό πέσει. Όχι, όχι. Και τη μιζέρια μας. Τη μιζέρια μας. Άρα δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι που θέλουμε να το μάθουμε σαν ιστορία ή σαν πολιτισμός υπάρχης. Αυτό πρέπει να το μάθουμε. Υπάρχουν χιλιάδες sites και λοιπά στο διαδίκτυο που μπορούμε να το δείξουμε. Αυτό είναι επένδυση. Είναι ανάπτυξη, είναι αναπτυξιακό σχέδιο. Είναι ανταπόδοση. Okay. Είναι υπεραξία. Άρα λοιπόν είναι τελείως άλλο πράγμα και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να πάει όχι μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού σε καμία περίπτωση. Μέσα από τον ιδιωτικό επενδυτικό νόμο. Τίποτα. Να γίνει ένα φαντ ειδικά γι' αυτό, να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη που θα δείξει την ανταποδοτικότητα και από εκεί και μετά να δημιουργηθεί ένα φαντ. Ιδιώτες επενδυτές μάλλον. Ναι. Ευχόμαστε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Κώστα.